In Business News. Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα που ενισχύουν το θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης. Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση έχει θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας ενός οργανισμού και εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις ενεργούν προς το συμφέρον όλων των μελών, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, του προσωπικού αλλά και του ευρύτερου κοινού. Θα ήθελα να επισημάνω ότι με την εφαρμογή του θεσμού διαχωρίζονται κυρίως οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα έχουν διαπιστώσει όλοι όσοι έχουν ακολουθήσει το δρόμο αυτό. Ότι δηλαδή έχουν καταφέρει να λύσουν εγκαίρως ή ακόμα και να αποφύγουν πολλά κρίσιμα ζητήματα. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να εφαρμοστεί τελικά ο θεσμός από όλους. Καταρχάς, το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να διέπεται ουσιαστικά από βέλτιστες πρακτικές και αν είναι συμβατό με τον νόμο. Γενικότερα, θα πρέπει να προωθεί τις διαφανείς αποτελεσματικές αγορές και να αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες του στην απόδοση της οικονομίας, στην ακεραιότητα της αγοράς και στα κίνητρα των συμμετοχών του. Επιπλέον, η διάκριση των ευθυνών μεταξύ των διάφορων αρχών θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να εξασφαλίζει την ανάδειξη του δημοσίου συμφέροντος. Οι εταιρικές αποφάσεις θα πρέπει να είναι έγκαιρες, διαφανείς και σαφείς από το βέλτιστο επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης, να εξαρτάται από παράγοντες όπως η επιχειρηματική διοντολογία και η εταιρική ευαισθητοποίηση. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με το ICSA, το Institute of Chartered Secretaries και Administrators του Ηνωμένου Βασιλείου, τον πλέον επαγγελματικό φορέα σχετικά με πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης με περισσότερα από 125 χρόνια εμπειρίας, η InfoCredit είναι σε θέση να προσφέρει σε επαγγελματίες αλλά και σε φοιτητές τη δυνατότητα να γίνουν μέλη αυτής της τόσο μεγάλης κοινότητας και να αποκτήσουν επαγγελματικά πτυχία μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων. Μάλιστα, για συγκεκριμένους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους και ελεγχτές, η απόκτηση του συγκεκριμένου τίτλου μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα, καθώς λόγω της επαγγελματικής τους εμπειρίας εξαιρούνται από αρκετά μαθήματα. Φυσικά, παρέχουμε και καινοτόμες λύσεις εταιρικής διακυβέρνησης μέσω λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την καλύτερη οργάνωση των συναντήσεων του Συμβουλίου μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Με την οργάνωση του συνεδρίου προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα εταιρικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, τονίζοντας τη σημαντικότητα του θεσμού. Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων βέλτιστες πρακτικές και οι νέοι κανονισμοί συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Βασικός μας καλεσμένος θα είναι ο κ. Σάιμον Όσμπορν, διευθύνων σύμβουλος του ICSA, ο οποίος θα αναλύσει τις διάφορες συνισταμένες που απαρτίζουν την εταιρική διακυβέρνηση. Η ομιλία του θα επικεντρωθεί στο μέλλον της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και στην αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα αναλύσει τις διάφορες συνισταμένες που απαρτίζουν αυτό που σήμερα αποκαλούμε εταιρική διακυβέρνηση, ενώ θα τονίσει τη σημασία που έχει μια εξωτερική, ανεξάρτητη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο να βοηθήσει ιτανότερα στελέχη μιας επιχείρησης να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εφόδια. Επίσης, είμαστε στη ευχάριστη θέση να έχουμε μαζί μας τον κύριο Daniel Wagger, Senior Vice President της LexisNexis Risk Solutions της Αμερικής, ο οποίος διετέλεσε ειδικός πράκτορας της Αμερικάνικης κυβέρνησης σε θέματα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Το συνέδριό μας απευθύνεται κυρίως σε όλους τους επαγγελματίες και ήδη υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για συμμετοχή. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς και υποστηριχτές για τη στήριξή τους.